Στο πλαίσιο της οργανωτικής προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, όλα τα στελέχη του κόμματος έχουν ακροβολιστεί σε όλη την Ελλάδα και βρίσκονται στις συνεδριάσεις των Ομαρχιακών Επιτροπών ανάμεσα στους γαλάζιους κομματικούς για να συσπυρώσουν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και να ενεργοποιήσουν παλιά και νέα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Το Σάββατο το απόγευμα στο Ναύπλιο συνεδρίασε η Νόδε Αργολίδας. Ο ομιλητής ήταν ο Πλακιωτάκης Ιωάννης, υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, βουλευτής Λασιθίου και ο πρόεδρος της Νόδε, Δημήτρης Χινχωρίτης. Υποδεχόμαστε έναν από την νησιωτική Ελλάδα, τον τέος Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον Γιάννη τον Πλακιωτάκη, βουλευτή Λασιθίου και υπεύθυνο σήμερα στα θέματα ναυτιλίας. Στα θέματα ναυτιλίας που ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές θα ξαναφέρει στο προσκήνιο το περίφημο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που επισκέπτομαι για μία ακόμα φορά το όμορφο Ναύπλιο. Είναι μια περιοχή που ιδιαίτερα αγαπώ και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία την επισκέπτομαι. Η απόψινή μας συνάντηση πραγματοποιείται σε μια δύσκολη και ιστορική στιγμή για τον τόπο. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια, λόγω της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης Παπανδρέου, οδηγήθηκε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Τον περασμένο Οκτώβριο βρεθήκαμε ένα βήμα πριν την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα βήμα πριν την έξοδό μας από το ευρώ. Τότε η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης ο Σαμαράς βάλαμε πλάτη. Βάλαμε πλάτη και αποδείξαμε ότι για μια ακόμα φορά η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών, είναι το κόμμα που πάντοτε στα δύσκολα πρωτοπορεί. Είπαμε λοιπόν τότε και στηρίξαμε την κυβέρνηση Παπαδήμου με μια και μοναδική προϋπόθεση. Να ψηφίσουμε τη Δανειακή Σύμβαση, να ολοκληρωθεί το κούρεμα των ομολόγων και μετά να πάμε με ασφάλεια σε εκλογές. Ήρθε τώρα η ώρα για εκλογές. Το ανακτήριο σάλπισμα το έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, έναν αγώνα για την Ελλάδα, έναν αγώνα για τους Έλληνες. Για να σταματήσουμε επιτέλους να βασιζόμαστε σε δεκανίκια. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη, έχει την προοπτική, έχει κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το σημερινό στενοπό. Στις επόμενες εκλογές χρειάζεται μία ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης ο Σαμαράς θα πρέπει να αναδειχθεί όχι απλά ο νέος κυβερνήτης, αλλά ο νέος εθνικός ηγέτης. Όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης είχε λυμμένα τα χέρια του και είχε μια απίστευτη και ισχυρή δύναμη από το λαό, έτσι και στις εκλογές της νέας μεταπολίτευσης θα πρέπει να δώσουμε στον Αντώνη τον Σαμαρά τη δύναμη και την ισχύ για να πραγματώσει το όραμά του, για να πραγματώσει το πρόγραμμά του, όπου όλοι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη πραγματικά οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Πιστεύω λοιπόν ότι στα αυτές τις εκλογές ο κόσμος, με γνώμονα το πρόγραμμά μας, με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό συγκροτημένο πολιτικό κόμμα σε μια κοινωνία που κλειδονίζεται και σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αποσαρθρώνεται, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που στην προεκλογική της ατζέντα εμπεριέχει τις λέξεις ανάπτυξη, ανάκαμψη, εθνική αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στις ερχόμενες εκλογές θα δώσουν ισχυρή εντολή σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά.